Ιατρικά Φροντιστήρια Κολιτζά και ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τον 28ο διαγωνισμό της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Να γνωριστούμε καταρχάς, ονομάζομαι Νίκος Πελεκούδας, είμαι υποψήφιος διδάκτορας κοινωνικών και πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστημίου. Έχω εμπειρία με το διαγωνισμό, είμαστε δηλαδή αρκετά χρόνια εδώ στα φροντιστήρια και δίνουμε την προσπάθεια αυτή, δίνουμε αυτή τη μάχη. Θέλω να σας πω εξ αρχής ότι η σημερινή μας συνάντηση, καταρχάς να σας πω για τη σημερινή συνάντηση ότι έχει αναρτηθεί ήδη στο site του φροντιστηρίου οι σχετικές σημειώσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί σήμερα, σε αυτή την πρώτη μας συνάντηση, θα συζητήσουμε αρκετά γύρω από κάποια γενικά κριτήρια σε σχέση με το διαγωνισμό, από τις γενικές απαιτήσεις του, και θα κάνουμε και μια πρώτη συζήτηση από το σετ σημειώσεων της πρώτης συνάντησης που αφορά την πολιτική επιστήμη, που είναι στην ευρύτερη ενότητα οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Άρα, λοιπόν, θα σας πρότεινα, καλύτερα θα ήταν να μπείτε κάποια στιγμή και τώρα, αν θέλετε, έχετε δυνατότητα, να έχετε και τις σημειώσεις σας, οι οποίες έχουν αναρτηθεί, διότι θα κεντράρουμε εμείς, θα εστιάσουμε περισσότερο σε κάποια γενικά ζητήματα και σε σχέση με το διαγωνισμό και κάποια πιο ειδικά που έχουν μια ιδιαίτερη σημασία μέσα από την ύλη μας και η οποία αφορά, θα δείτε, πάρα πολύ το διαγωνισμό. Θέλω να πω καταρχάς ότι θα το γνωρίζετε κιόλας, ότι είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι απαιτητικός. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε, θα έχετε πληροφορηθεί είτε από δική σας αναζήτηση είτε από κάποιους γνωστούς. Είναι πολύ πιθανό για τις απαιτήσεις που έχει. Θα ήθελα να πω ότι ιδιαίτερα στην ενότητα αυτή που συζητάμε εμείς, δηλαδή στην οργάνωση και λειτουργία του κράτους, τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, και θα δείτε ότι έτσι αναδεικνύεται και το πολυεπίπεδο της ύλης, η δυναμικότητα της ύλης, τα τελευταία 3 χρόνια θα έλεγα ότι έχουμε τριών ειδών θέματα, πολύ διαφορετικά θέματα. Μάλιστα, τις παραδόσεις μας πρέπει να σας πω εξ αρχής, ότι πέρα από το γεγονός το ότι θα δούμε κάποια σημεία της ύλης, θα εξετάσουμε και κάποια θέματα τα οποία έχουν μπει σε προηγούμενους διαγωνισμούς, όπως και στον τελευταίο, καθώς και προς το τέλος της προετοιμασίας μας θα δούμε μαζί, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε και κάποια υποθετικά ερωτήματα, διότι πρέπει να σας πω ότι στη δουλειά που κάνουμε εδώ στα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολιτζά προσπαθούμε πάντα να έχουμε και μία ξεχωριστή ενότητα θεμάτων τα οποία άπτονται και της επικαιρότητας, της δεδομένης επικαιρότητας η οποία θα υπάρχει όταν θα είμαστε στις παραμονές του διαγωνισμού, όπως και σε όλη τη διάρκεια μέχρι τότε. Άρα, λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να πω σε σχέση με τα θέματα είναι ότι οι φίλες και φίλοι, οι τελευταίοι 3 διαγωνισμοί είχαν τριών ειδών θέματα. Δηλαδή, στον διαγωνισμό του 2015-16 είχαμε ένα θέμα το οποίο έθετε τα ζητήματα που προκύπτουν από την παρουσία προσφύγων στον ελληνικό χώρο και πώς αυτό επιδρούσε ιδιαίτερα στην έννοια των δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, κατά πόσο μας καλεί ένα τέτοιο θέμα να συζητήσουμε διαφορετικά και να σκεφτούμε πάνω στην έννοια του πολίτη και των πολιτικών δικαιωμάτων. Μαζί με αυτό έθετε και ένα ζεύγος πολύ κρίσιμων εννοιών γενικά στην ενότητά μας. Θα το δείτε, θα το συζητήσουμε πάρα πολλές φορές. Έθετε ένα ζήτημα σε σχέση με το ζεύγος των εννοιών ελευθερία και ασφάλεια, το οποίο μάλιστα έμπαινε στην εκφώνηση με ιδιαίτερα έντονο τρόπο και μάλιστα αυτό μας έβαζε και ένα προβληματισμό γενικότερο αντιμετώπιση των θεμάτων που θα σας πω ευθύς αμέσως μόλις τελειώσουμε με αυτή τη μικρή παρουσίαση των τριών θεμάτων. Άρα, λοιπόν, το 2015-16 είχαμε αυτό. Το προπροηγούμενο θέμα είχε να κάνει κυρίως με τα ζητήματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και αν και κατά πόσο υπάρχουν θεσμοί συμμετοχικής δημοκρατίας στο ελληνικό σύνταγμα, στην ελληνική πολιτική ζωή, και βεβαίως μας ζητούσε να πραγματευτούμε κι εμείς, να παρουσιάσουμε κι εμείς ακριβώς αυτούς τους όρους συμμετοχικής δημοκρατίας και σε τι σχέση βρίσκονται με την κλασική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, την κοινοβουλευτική δημοκρατία της χώρας,
όπως τη γνωρίζουμε. Θα έλεγα ότι από αυτά τα δύο θέματα ήδη είχαμε το πρώτο, το οποίο απαιτούσε έναν υψηλό βαθμό κρίσης και συγκριτικής ικανότητας. Το προηγούμενο θα έλεγα περισσότερο ότι εστίαζε στη γνώση μας σε σχέση με την ύλη και πάνω σε αυτό μας καλούσε να κάνουμε και μερικές συγκρίσεις, μια συσχέτιση, θα έλεγα καλύτερα, ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική και την συμμετοχή δημοκρατία. Ενώ το τελευταίο θέμα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο μας τέθηκε φέτος το καλοκαίρι, δηλαδή ποιες ήταν οι κυριότερες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες από αυτές αφορούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας ζητούσε γύρω από αυτό να κάνουμε μια αξιολόγηση και μια παρουσίαση. Θα έλεγα ότι το τελευταίο θέμα ήταν από τα θέματα που ήταν περισσότερο από όλα εστιασμένο πάνω στην ύλη και μάλιστα θα λέγαμε ότι ιδιαίτερα τα δύο τελευταία, των δύο τελευταίων ετών, θα έλεγα ότι είναι και αυτά τα οποία μας ζητούσαν και έναν συνδυασμό των γνωστικών αντικειμένων της ενότητας. Θυμίζω ότι η ενότητα αυτή, την οποία πραγματευόμαστε τώρα, η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους, έχει τρία γνωστικά αντικείμενα. Το ένα είναι αυτό το οποίο ξεκινούμε εμείς σήμερα, δηλαδή η πολιτική επιστήμη. Το δεύτερο είναι το συνταγματικό δίκαιο. Και το τρίτο είναι το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στα δύο τελευταία, λοιπόν, απαιτείται ο συνδυασμός κυρίως πολιτικής επιστήμης και συνταγματικού δικαίου, ενώ στο τελευταίο μας ζητούσε πάρα πολύ, θα έλεγα, και μάλιστα είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια αυτό, τη γνώση κυρίως του ευρωπαϊκού δικαίου και συμπληρωματικά, βεβαίως, και έναν σχετικό πολιτικό σχολιασμό από τη μεριά μας. Εδώ θα ήθελα να σας βάλω μερικά ζητήματα μεθοδολογικά εξ αρχής, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα στην πορεία μας προς το διαγωνισμό. Προσέξτε. Ήδη σας είπα ότι στο θέμα του 2015 απαιτούσε ένα υψηλό βαθμό δυνατότητας κρίσης και ταυτοχρόνως βεβαίως και σύγκρισης από τη δική μας τη μεριά. Αυτό τι σημαίνει. Προσέξτε. Δεν σημαίνει ότι ο διαγωνισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση, οποιοδήποτε θέμα και να μας τεθεί, δεν σημαίνει ότι ζητάει τη δική μας υποκειμενική κρίση ως πολιτών, ως ατόμων. Ο διαγωνισμός, φίλες και φίλοι, δεν ενδιαφέρεται με όσο πονηρό τρόπο και να διατυπωθεί αυτό, δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία θα μας πούν κρίνετε, θα μας πούν σχολιάστε, θα μας πούν συγκρίνετε. Σε κάθε περίπτωση, στο λέω εξ αρχής, δεν σημαίνει ότι δοκιμάζουν την κρίση μας και τη γνώμη μας ως πολιτών. Δηλαδή δεν θέλουν μία πολιτική άποψη, να το πω απλά. Τι απαιτείται. Απαιτείται εμείς, επειδή θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας ως ενδυνάμει κρατικούς υπάλληλους, θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας ως ενδυνάμει κρατικό υπάλληλο. Αυτό λοιπόν το οποίο απαιτείται όταν τεθεί ερώτημα σύγκρισης είναι το να δείξουμε την ετοιμότητά μας, το να συνδυάσουμε τις πλευρές της ύλης και μέσα από αυτήν να καταδείξουμε τις ενδεχόμενες κατευθύνσεις που μπορεί να προκύπτουν. Δηλαδή, στα θέματα τα οποία σας είπα μόλις τώρα, τα τρία τελευταία τα οποία έχουν τεθεί, εμείς θα έπρεπε να παρουσιάσουμε, θα τα δούμε και αναλυτικά, μη σας ανησυχεί αυτό, θα έπρεπε να παρουσιάσουμε ποιες δυνατότητες δίνονται από το συνταγματικό νομοθέτη και ταυτοχρόνως ποια εργαλεία μας δίνει η ύλη της πολιτικής επιστήμης προκειμένου να προτείνουμε κάποιες λύσεις. Δεν μας φεύγει δηλαδή από το νου ούτε στιγμή όταν θα κληθούμε να απαντήσουμε ότι εμείς πρέπει και τη σύγκριση που θα κάνουμε και την κρίση που θα αποτυπώσουμε ή το σχολιασμό που θα κάνουμε θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας σαν να επρόκειτο να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις στην κρατική εξουσία, από το πόσο το οποίο ενδεχομένως είμαστε. Άρα λοιπόν το λέω, είναι εξαιρετικά σως σημείο αυτό, εξαιρετικά σημαντικό, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, το να αποφύγουμε προσωπικές αξιολογικές κρίσεις. Ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο είναι αυτό και το λέω εξ αρχής. Δεύτερο στοιχείο μεθοδολογικό που είναι πολύ σημαντικό για τον διαγωνισμό, είναι ότι, προσέξτε να δείτε, εμείς θα διδαχτούμε εδώ κάποιες, όπως είπα, συγκεκριμένες ενότητες από την ύλη οργάνωση και λειτουργία του κράτους.
σε αυτό που δοκιμαζόμαστε όταν θα τεθεί ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή είτε είναι το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων του 2015, είτε είναι το θέμα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας του 2018, είτε είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων της του 2020, και στις τρεις περιπτώσεις εμείς θα αναπτύξουμε εδώ, στο φροντιστήριό μας, θα αναπτύξουμε τη δυνατότητά μας να απαντήσουμε και να αναπτύξουμε το θέμα, επιχειρώντας να συνδυάσουμε όλα τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε υπόψη μας από όλα τα τμήματα της ύλης. Δηλαδή, θα επιχειρήσουμε να εξαντλήσουμε, με βάση τη γνώση την οποία θα έχουμε, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο θα μας δίνεται. Παράδειγμα, ας πούμε, να σας πω ειδικά το θέμα του 18, με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, το οποίο έμπαινε και τη συμμετοχική δημοκρατία, εδώ αντιστοιχούσε, σας το φέρνω σε δεικτικό παράδειγμα, και ένα μεγάλο κομμάτι του συνταγματικού δικαίου προφανώς, μάλιστα το θέμα ζητούσε και ποια είναι η συγκεκριμένη συνταγματική αποτύπωση της αντιπροσωπευτικής και της συμμετοχικής δημοκρατίας στην Ελλάδα σήμερα. Ένα κομμάτι λοιπόν προφανώς θα ήταν το συνταγματικό. Ένα δεύτερο όμως θα ήταν το κομμάτι της πολιτικής επιστήμης, το πολιτικό κομμάτι δηλαδή που θα ξεκινήσουμε να δούμε από σήμερα, στο οποίο εμείς θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον εξεταστή, στην απάντησή μας, το πολιτικό σκεπτικό γύρω από τη σύγχρονη δημοκρατία και πώς φτάσαμε στις διαδικασίες αντιπροσώπευσης. Άρα δηλαδή, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τη γενική συνταγματική αποτύπωση με ένα πολιτικό σκεπτικό. Και ένα τρίτο σημείο, ενδεχομένως το μικρότερο στο συγκεκριμένο θέμα, αλλού μπορεί να είναι περισσότερο, θα μπορούσαμε να επιστρατεύσουμε τις γνώσεις μας σε σχέση με το ευρωπαϊκό δίκαιο και να καταδείξουμε ποιες είναι οι γενικότερες κατευθύνσεις από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίου, του ευρωπαϊκού νομοθέτη, για τα ζητήματα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς στην πραγματικότητα δοκιμαζόμαστε σε ποιο βαθμό μπορούμε πάνω όμως στο συγκεκριμένο θέμα να κάνουμε ένα συνδυασμό των συνολικών γνώσεών μας. Εδώ μία παρατήρηση. Δεν σημαίνει σε ένα θέμα το οποίο θα μας τεθεί, δεν σημαίνει ότι εμείς αναπτύσσουμε γενικά και αόριστα ό,τι έχουμε εύκαιρο σε σχέση με ένα θέμα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι θα γράψουμε τα πάντα γύρω από μία συγκεκριμένη ενότητα, του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του Σταματικού Δικαίου. Πάντα θα καλούμαστε να επιλέξουμε αυτό το οποίο αντιστοιχεί στο θέμα με το οποίο δοκιμαζόμαστε. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ την προσοχή πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή ότι δεν θέλουμε υποκειμενική γνώμη, δοκιμαζόμαστε στην γνώση μας με βάση την ύλη και με βάση αυτή μπορούμε να υποδεικνύουμε δεδομένες λύσεις. Πολλές φορές υποψήφοι μου έχουν θέσει το θέμα και το έχουμε αντιμετωπίσει και το έχουμε αντιμετωπίσει και επιτυχώς. Υπάρχει ένα ζήτημα πάρα πολλές φορές και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, στο πώς αναπτύσσουμε ένα θέμα. Δηλαδή, τέθηκε αυτό το θέμα το οποίο σας λέω μόλις τώρα, σε κάθε μία από τις τρεις γωνίες, εμείς τι επιχειρούμε να κάνουμε. Εμείς στην απάντησή μας, φίλες και φίλοι, επιχειρούμε να διαμορφώσουμε ένα δοκίμιο, ένα ενιαίο κείμενο ανάπτυξης, το οποίο σε μία επαρκή του, θα λέγαμε, παρουσίαση, μπορεί να είναι γύρω στις 5, 6 ή 7 σελίδες, πολλοί υποψήφοι μπορεί να γράψουν και περισσότερο. Αυτό είναι με βάση το θέμα και με βάση την ικανότητά μας να αναπτύσσουμε τα ζητήματα και να χειριζόμαστε τη γλώσσα και την ύλη. Εμείς λοιπόν πάμε να γράψουμε ένα δοκίμιο. Στο δοκίμιο αυτό θα δουλέψουμε πάρα πολύ, σας το λέω από τώρα, γιατί πιστεύω ότι πέρα από το ζήτημα της ύλης, επειδή δεν είμαστε στο σχολείο, δεν κάνουμε σημειώσεις, δεν διαβάζουμε τις σημειώσεις γραμμή-γραμμή για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε, τι μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ να δουλέψουμε πάνω στο πνεύμα αυτού του διαγωνισμού. Γιατί? Γιατί κάθε γραπτή δοκιμασία, είμαι σίγουρος ότι το έχετε ζήσει στη ζωή σας, από τα διάφορα επίπεδα τα οποία έχετε περάσει, κάθε δοκιμασία έχει τις δικές της απαιτήσεις και το δικό της τρόπο αντιμετώπισης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν διαγωνισμός θέλει να διαμορφώσουμε έναν σχετικά επαρκή πρόλογο, με τον οποίο θα κάνουμε γνωστό στον εξεταστή ότι εμείς γνωρίζουμε
το ιστορικό του συγκεκριμένου θέματος. Σας λέω προκαταβολικά ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ στο θέμα του προλόγου, διότι ξέρω πάρα πολύ καλά και από διάφορους υποψήφιους και ακόμη και τώρα πολλοί μου το λένε και το θυμούνται για την ετοιμότητα να απαντήσουν. Το μισό γραπτό, σας το λέω από τώρα, θα το δείτε κιόλας από τη δουλειά που θα κάνουμε, το μισό γραπτό είναι ο πρόλογος. Είναι το πώς θα ξεκινήσεις. Γιατί? Γιατί ήδη με τον πρόλογο προκαταλαμβάνουμε θετικά τον εξεταστή για τη γενική εικόνα πάνω στην οποία πάμε να αναπτύξουμε το θέμα και το κυριότερο, όταν είμαστε έτοιμοι να προλογίσουμε το γραπτό μας με επάρκεια, τότε φεύγουμε από το άγχος και εμείς και δεν χάνουμε χρόνο στο πώς θα μπούμε στο θέμα μας. Ο πρόλογος, σας το λέω από τώρα, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι αν ξεκλειδώσουμε αυτό το σημείο, από εκεί και πέρα θα το δείτε κιόλας, το γραπτό τρέχει, η απάντησή μας τρέχει. Άρα λοιπόν, δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ο τρόπος ανάπτυξης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο χρόνος, ή αν δεν το ξέρετε το λέμε τώρα, να το συζητήσουμε, ο χρόνος είναι 2 ώρες. Υπάρχουν θέματα στα οποία μπορεί να είναι επαρκής, αλλά υπάρχουν και θέματα στα τα οποία, δεδομένων των 2 ωρών, απαιτούν αυξημένο βαθμό ετοιμότητας. Δηλαδή, θέλουν ένα αντανακλαστικό στο να μπορέσουμε να γυρίσουμε, να ξεκινήσουμε πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί μπορεί να μπουν θέματα τα οποία θα απαιτούν ένα μεγάλο κομμάτι ανάπτυξης κυρίως της ύλης, όπου εκεί πραγματικά, όπως καταλαβαίνετε, παλεύουμε με τον χρόνο. Δηλαδή, παλεύουμε με το αν ο χρόνος θα μας φτάσει και αν θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο έχουμε υπόψη μας και αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, πολύ σημαντικό στοιχείο και αυτό στον διαγωνισμό μας. Επίσης, με τη μεθοδολογία. Ένα ακόμα σημείο. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό θα το κάνουμε και μεταξύ μας αρκετά, ιδιαίτερα προς τα τελευταία μαθήματα, αλλά και ενδιάμεσα και τώρα, στην πολιτική επιστήμη. Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψουμε με το γραπτό. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό και ήδη θα σας δώσω κάποια θέματα ώστε να αναπτύξουμε κάποιους άξονες απάντησης ήδη από την τρίτη μας συνάντηση, γιατί πιστεύω ότι ιδιαίτερα στις θεωρητικές επιστήμες, στα θεωρητικά πεδία, εκεί που δοκιμαζόμαστε είναι κυρίως στο αν είμαστε σε θέση να τα καταγράψουμε, να τα αποτυπώσουμε γραπτά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε την εντύπωση ότι μία έννοια την κατέχουμε. Για παράδειγμα, να σας πω τώρα, ας πούμε, που μιλάμε και για την ενότητά μας. Ας πούμε ότι μιλάμε για την έννοια κράτος. Σας ρωτάω εγώ τι είναι κράτος. Εμπειρικά ή αν θέλετε διαισθητικά ή από τις γενικότερες καθημερινές παραστάσεις μας, είναι σίγουρο ότι ο καθένας από μας έχει μία αντίληψη τι είναι κράτος. Όμως, όταν θα κληθεί να το αποτυπώσει γραπτά, είμαι βέβαιος ότι εκεί είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει ενοιολογικές δυσχέρειες. Και εκεί είναι καλό να έχουμε δουλέψει. Εννοείται, στο διαγωνισμό δεν πρόκειται να, καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να κληθούμε να απαντήσουμε με έναν τέτοιο τύπο ορισμό, όμως είναι πάρα πολύ πιθανό να απαντήσουμε σε άλλες έννοιες και σε άλλους ορισμούς. Για παράδειγμα, σε αυτό που σας είπα πριν, θα έπρεπε να γνωρίζουμε τι είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ποια είναι η ιστορική της αποτύπωση και ποιος είναι ο ορισμός της. Άρα λοιπόν, κρατάμε σε σχέση με τα ζητήματα αυτά των ενιών, είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα δουλέψουμε πάρα πολύ στην αποτύπωσή τους. Επίσης, θα δούμε μεθόδους γύρω από αυτό, δηλαδή θα δούμε μεθόδους και τρόπους του πώς ξεκινάμε το γραπτό μας, ανάπτυξη του κυρίως θέματος προφανώς, και βεβαίως και ο επίλογος που είναι η έξοδός μας από την απάντηση, η οποία θα έλεγα ότι αφήνει και την τελευταία εντύπωση και είναι σημαντικό, ιδιαίτερα ο επίλογος, σας το λέω από τώρα, και αν θέλετε σημειώνετε και από αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα προφορικά, γιατί κάποια από αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι στις σημειώσεις, είναι η συμβολή μας πάνω σε αυτό το οποίο θα κάνουμε στα μαθήματά μας, να ξέρετε πάντα ότι ο επίλογος έχει σημασία να αφήνει από τη δική μας τη μεριά στον εξεταστή μία αίσθηση ότι έχουμε προσφέρει λύση στο δεδομένο πρόβλημα ή
ότι του προσφέρουμε μία επαρκή συμπίκνωση του θέματος. Όταν το θέμα δεν απαιτεί, ας πούμε, συγκεκριμένη κρίση ή δεν απαιτεί συγκεκριμένη άποψη ή υπόδειξη λύσεων. Μπορεί να είναι ένα θέμα, ας πούμε, όπως αυτό που σας είπα τώρα, του 2020, που ζητούσε κυρίως την αποτύπωση των κυρίων συμβάσεων, κυρίως ηθικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες από αυτές έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο στη μεταφορά αρμοδιότητων από το εθνικό κράτος στον υπερεθνικό οργανισμό. Εκεί απαιτείται ύλη. Καλό είναι στον επίλογο πάντα να υπενθυμίζουμε στον εξεταστή, να συμπυκνώνουμε με μια σχετική επάρκεια τι έχουμε πει μέχρι εκείνη τη στιγμή, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αφήνει μια πάρα πολύ καλή εντύπωση. Αυτά είναι μερικά γενικά κριτήρια για το διαγωνισμό. Θα ήθελα πριν προχωρήσω στην ουσία της ύλης, εάν γύρω από τα γενικά κριτήρια, από τη γενική μεθοδολογία και τις γενικές πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε και κάτι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν θα θέλατε να συζητήσουμε κάτι ή να εξηγήσουμε λίγο καλύτερα κάτι για τον τρόπο που δουλεύουμε. Ενδεχομένως. Είτε να μου γράψετε, είτε να παρέμβετε και ηχητικά να συζητήσουμε κάποιο σχετικό ερώτημα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό και είδατε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ξεκινήματός μας αφορά πάρα πολύ τη μεθοδολογία με την οποία θα δουλέψουμε, διότι πιστεύω πάρα πολύ, αυτό έχει να κάνει και με την, να σας πω και αυτό και από τη δική μου, τη δουλειά στην εκπαίδευση τα τελευταία 10-15 χρόνια, ότι το θέμα της αντιμετώπισης ενός διαγωνισμού σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, η μισή δουλειά, ίσως και παραπάνω, έχει να κάνει κυρίως με τη μεθοδολογία την οποία θα δουλέψουμε. Ο διαγωνισμός αυτός, το λέω γιατί έχω σε γνώση μου και άλλα πράγματα και με τον τρόπο που δουλεύουν άλλοι υποψήφοι, δεν είναι κυρίως το να φορτώσουμε άπειρες σελίδες ύλης. Που σας λέω παρόλα αυτά και από τώρα ότι και συμπληρωματική αρθρογραφία θα δοθεί και βιβλιογραφία υποστηρικτική για τα θέματα, για όπου υπάρχουν κεντρικές έννοιες που υπάρχουν σίγουρα αρκετές. Όμως το βασικό είναι το να μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στην απάντηση του γραπτού. Διότι στο διαγωνισμό αυτό, φίλες και φίλοι, δεν εξεταζόμαστε για το αν θα γίνουμε πολιτικοί επιστήμονες, ούτε συνταγματολόγοι. Εξεταζόμαστε για να περάσουμε σε ένα διαγωνισμό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Άρα θα δουλέψουμε και τις πληροφορίες μας πάνω σε συγκεκριμένη μέθοδο για να μπορούμε να είμαστε επαρκείς πάνω σε αυτό και να αξιοποιήσουμε το σύνολο της ύλης. Θα συνεχίσω την ανάπτυξη της ύλης, της πρώτης μας συνάντησης. Στο μεταξύ, εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μου γράφετε τα ερωτήματά σας γύρω από τη μεθοδολογία, οπότε να μπορούμε να απαντήσουμε είτε τώρα κατευθείαν, είτε μετά το πρώτο διάλειμμα και να επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα. Αυτή, λοιπόν, είναι η γενική μέθοδος, η γενική προσπάθεια ανάπτυξης που θα κάνουμε για το διαγωνισμό. Πάμε να δούμε λίγο τις ενότητες. Πάμε να δούμε λίγο τις ενότητες που έχουν να κάνουν ειδικά με την πολιτική επιστήμη που ξεκινάμε σήμερα. Όσο και αν σας φανεί παράξενο, και μάλιστα είναι ένα σημείο το οποίο δυστυχώς πολλοί υποψήφοι στην αρχή το προσπερνούν, το θεωρούν ένα ζήτημα ίσως δευτερεύουσα σημασίας ή αν θέλετε το υποτιμούν ότι είναι απλά ένας ορισμός. Όσο λοιπόν και σας φανεί παράξενο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θα δείτε ότι μας ενδιαφέρει για τη μεθοδολογία του διαγωνισμού και το πώς θα απαντούμε, για να το έχουμε στο μυαλό μας. Έχει μεγάλη σημασία ο ορισμός του τι είναι δηλαδή πολιτική επιστήμη. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα έλεγα να αναδείξετε κι εσείς στις δικές σας σημειώσεις. Προσέξτε. Η πολιτική επιστήμη είναι μια επιστήμη που προσπαθεί, φιλοδοξεί, να προσφέρει μια αντικειμενική εκτίμηση ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, σε αυτό που συμβαίνει στην ανθρώπινη εμπειρία, καθημερινά, στα πολιτικά πράγματα, και να το εκτιμήσει αυτό και να το παρουσιάσει, να το αναλύσει, σε σχέση με τις ιδέες, τις αξίες και τις γενικότερες στάσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι ή ομάδες ανθρώπων ή κοινωνίες ολόκληρες. Αυτό, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα.
Το γεγονός δηλαδή του να μπορούμε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια και να αναλύσουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα σε σχέση με τις ιδέες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα έλεγα ότι έχει ένα ιδιαίτερο βάθος και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Και αυτό γιατί. Διότι αφορά τρία συγκεκριμένα πεδία, τα οποία για την απάντησή μας στο διαγωνισμό είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα μεθοδολογικά. Ποια είναι αυτά τα τρία πεδία? Είναι, φίλες και φίλοι, τα πεδία, και θα ήθελα να σημειώνετε τώρα, σε αυτή τη φάση που συζητούμε, είναι τα τρία πεδία στα οποία αναπτύσσουν πολιτικοί, κάποιοι πολιτικοί δρόντες. Και αυτοί είναι τρεις. Είναι τρεις συγκεκριμένοι. Ο πρώτος που αναπτύσσει πολιτική δράση και ο οποίος βεβαίως είναι και στο πεδίο εκτίμησης πολιτικής επιστήμης, είναι το ίδιο το κράτος, οι θεσμοί του και η εξουσία. Μας ενδιαφέρει δηλαδή για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο ασκεί πολιτική το κράτος. Και το κράτος βεβαίως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ασκεί πολιτική και μέσα από τους γενικότερους πολιτικούς και ιδεολογικούς θεσμούς του, αλλά και μέσα από το Συντάγμα το οποίο έχει και το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Μία πλευρά λοιπόν είναι το κράτος. Μία δεύτερη κρίσιμη πλευρά είναι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι το πώς ασκούν πολιτικοί ή υπερεθνικοί οργανισμοί, οι υπερκρατικοί οργανισμοί, ο οποίος ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στην περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα, έχει όνομα και είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, επειδή δεν βρισκόμαστε σε μια ιστορική περίοδο στην οποία υποκείμενο πολιτικής πράξης είναι μόνο τα εθνικά κράτη, αλλά είναι τα εθνικά κράτη ενταγμένα πια σε υπερεθνικούς οργανισμούς, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνουν πολιτική αυτοί οι υπερεθνικοί οργανισμοί. Άλλωστε, από εκεί προκύπτει και η ανασχόλησή μας με πιο συγκεκριμένο και εξειδικευμένο τρόπο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το τρίτο πεδίο, όμως, άσκησης πολιτικής, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο μας διαφεύγει όταν πραγματευόμαστε πολιτικά προβλήματα και γενικότερα πολιτικά ζητήματα, είναι το πώς ασκεί πολιτική η ίδια η κοινωνία των πολιτών μέσα από τα δικά της συλλογικά μορφώματα. Τι θέλω να πω λοιπόν αυτά, με αυτά τα τρία πεδία που σας είπα. Θέλω να πω, φίλες και φίλοι, ότι η πολιτική στην πραγματικότητα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Τα πολιτικά ζητήματα αποτελούν ένα δυναμικό φαινόμενο μεταξύ του κράτους, του υπερεθνικού οργανισμού τον οποίο συμμετέχει και της κοινωνίας των πολιτών. Άρα λοιπόν εμείς, και γιατί επιμένω πάρα πολύ, ειδικά στον ορισμό της πολιτικής επιστήμης και του πεδίου της πολιτικής, γιατί, σας το λέω προκαταβολικά από τώρα και σημειώστε το, όποιο θέμα και να μας τεθεί στο διαγωνισμό της ΕΣΔΑ, στον επερχόμενο διαγωνισμό της ΕΣΔΑ, σας λέω από τώρα προκαταβολικά ότι θα είναι αναγκαίο στον Α ή τον Β βαθμό, λιγότερο ή περισσότερο, να αναφέρουμε ποια είναι η θέση και η πράξη, η πρακτική, την οποία αναπτύσσει και το κράτος και ο υπερεθνικός οργανισμός και η κοινωνία των πολιτών. Και αυτό γιατί? Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε στον εξεταστή καλύτερα να καταλάβει κατά πόσο έχουμε κατανοήσει το θέμα για το οποίο μιλάμε. Μη σας φαίνεται παράξενο. Ακόμα και το τελευταίο θέμα του 2020, αυτό το οποίο μας τέθηκε το καλοκαίρι που μόλις πέρασε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και αυτό θα έπρεπε, προφανώς, πέρα από το θέμα του ευρωπαϊκού δικαίου και της δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κράτους, πραγματικά αντιστοιχούσε και ένα κομμάτι στην κοινωνία των πολιτών. Διότι κάποιες συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ένα κομμάτι της νομολογίας της, που προκύπτει από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τα δούμε αυτά στην ώρα τους, αφορά την ίδια την κοινωνία των πολιτών και το πώς αυτή μπορεί να διεκδικεί δικαιώματα που απορρέουν από την ίδια τη σύσταση της Ένωσης. Άρα λοιπόν σας το λέω αυτό με ιδιαίτερα έντονο τρόπο, σημειώστε το από τώρα, δεν πρέπει να μας διαφέρει στο διαγωνισμό,
Είναι ένα πολύ ωραίο κριτήριο, μια πολύ ωραία μέθοδος που προκύπτει κατευθείαν από τη γνώση του ορισμού της πολιτικής επιστήμης. Ότι δηλαδή η πολιτική, όταν συζητάμε για την πολιτική, όταν εκτιμούμε πολιτικά προβλήματα, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινότητα και τις ιδέες που αναπτύσσονται για αυτήν, να μπορούμε να τις εκτιμήσουμε, και μετά το πώς αναπτύσσεται αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ κράτους, κοινωνίας και υπερεθνικού οργανισμού. Προσέξτε τώρα εδώ. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και το είπα ήδη πάρα πολλές φορές και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Είπαμε με ποιον τρόπο γίνεται αυτή η πολιτική ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις βασικούς θεσμούς. Εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι αυτή η πολιτική αλληλεπίδραση συμβαίνει με δύο κυρίως τρόπους. Είτε με συνένεση, με διάλογο, με διαπραγματεύσεις, είτε με συγκρούσεις. Και θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, διότι ζητήματα τα οποία μπορεί να μας τεθούν, ενδεχομένως να είναι αναγκαίο να αποτυπώσουμε στο ιστορικό τους και πώς προέκυψαν. Για παράδειγμα, το θέμα αυτό που σας λέω μόλις τώρα, το 2015, σε σχέση με το προσφυγικό και την έννοια του πολίτη, προφανώς και έχει μέσα του ένα στοιχείο πολιτικής που είναι και συγκρουσιακό, γιατί έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση και τον προσδιορισμό της έννοιας των πολιτικών δικαιωμάτων, και ταυτοχρόνως έχουμε και τη διαπραγμάτευση και τη συνένεση, όπως αυτή αποτυπώνεται στη σύγχρονη εποχή, στα σύγχρονα χρόνια, μέσα από το Σύνταγμα και την ομολογία, η οποία συμβαίνει καθημερινά, με όρους όμως διαλόγου, με όρους ειρηνικούς. Έτσι. Άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Επίσης, πολύ σημαντικό, μιλήσαμε και είπαμε αρκετά μέχρι τώρα, σας έχω πει αρκετές φορές, σε σχέση με το κράτος. Εδώ λοιπόν προσέξτε, εμείς για να μπορούμε να εκτιμήσουμε κάποια σημαντικά πράγματα σε σχέση με το κράτος, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σαφείς στο τι είναι κράτος, στο τι είναι. Εδώ λοιπόν ανατρέξτε και στις σημειώσεις σας, ξέρετε ότι κράτος είναι στην πραγματικότητα, είναι μια πολιτική δομή, είναι ένας πολιτικός θεσμός, ο οποίος συγκροτείται στη βάση ενός κοινού εδαφικού χώρου, με συγκεκριμένα σύνορα, με στρατιωτική δυνατότητα υπεράσπισης, με αστυνομία, με δημόσια οικονομικά, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, μέσα από 4-5 βασικά στοιχεία, έχουμε ήδη εμείς στο μυαλό μας τι είναι κράτος. Το λέω γιατί. Μπορείτε να μου πείτε εδώ ότι, εντάξει, okay, γιατί να είναι τόσο κρίσιμο να έχουμε υπόψη μας τι είναι κράτος. Προσέξτε. Είναι πάρα πολύ πιθανό και υπάρχει σε ένα από τα ακλήρωτα θέματα του παρελθόντος και θα το δούμε και μαζί. Υπήρξε θέμα το οποίο ρωτούσε ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας της κρατικής κυριαρχίας στην εποχή μας με δεδομένη την ένταξη των κρατών σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Εκεί προσέξτε φίλες και φίλοι, δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε σε μια ετοιμότητα να έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα τι είναι κράτος, για να το εκτιμήσουμε αυτό. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να δούμε ποιες πλευρές της κρατικής συγκρότησης παραμένουν ως έχουν και ποιες πλευρές μετασχηματίζονται μέσα από τη δυναμική της αλλαγής της ίδιας της έννοιας του κράτους. Άρα λοιπόν, κρατάμε ιδιαίτερα το ζήτημα της έννοιας του κράτους και των βασικών συγκροτητικών του στοιχείων και με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι καλό θα είναι να το προσέξουμε ιδιαίτερα και να μπορέσουμε να το ενσωματώσουμε στην δική μας τη συζήτηση. Τώρα προσέξτε να δείτε. Υπάρχει ένα ζήτημα και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διάλειμμα σε περίπου 10 λεπτά. Προσέξτε να δείτε. Εκτιμήσαμε ήδη, έχουμε ήδη πει κάποια πράγματα βασικής μεθοδολογίας του διαγωνισμού και πάνω στο έδαφος παλαιότερων θεμάτων. Έχουμε ήδη εξηγήσει το πόσο σοβαρή θέση έχει ο ορισμός της πολιτικής επιστήμης ενώπιση του διαγωνισμού. Μιλάμε για το κράτος και υπάρχει ένα ζήτημα
πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή των σημειώσεων, το οποίο θα ήθελα να το προσεξτεί ιδιαίτερα. Μπαίνει ένα θέμα του τι είναι πολιτικές ιδεολογίες. Αντιλαμβάνεστε, προφανώς, ότι ειδικά στο πεδίο το οποίο συζητάμε, στο πεδίο της πολιτικής επιστήμης, είναι αδιανόητο να μπορείς να συζητήσεις για πολιτική, εάν δεν αποτυπώνονται στη συζήτηση αυτή και οι πολιτικές ιδεολογίες, που είναι στην πραγματικότητα οι αφετηρίες μέσα από τις οποίες γίνεται μια πολιτική τοποθέτηση και στο κρατικό επίπεδο πάρα πολλές φορές, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και η οποιαδήποτε κρατική πολιτική δεν είναι ουδέτερη. Μπορεί το κράτος σε κάθε περίπτωση ως θεσμός να έχει συνέχεια, να υπάρχει ανεξάρτητα από το ποια είναι η συγκεκριμένη κυβερνητική διαχείριση. Από την άλλη μεριά όμως, η πολιτική ιδεολογία από την οποία εκκινεί η κυβερνητική διαχείριση παρεμβαίνει τελικά στη φυσιογνωμία και του κράτους. Άρα από αυτή την άποψη έχει τη δική του σημασία. Προσέξτε τώρα λοιπόν, τι είναι πολιτική ιδεολογία. Πολιτική ιδεολογία στην πραγματικότητα είναι. Είναι η πρόταση, η αντίληψη, η οποία προσπαθεί να συνδέσει τη θεωρία με την άμεση πολιτική. Δηλαδή, τη θεωρία με την πράξη. Να το πω ακόμα πιο απλά. Οι πολιτικές ιδεολογίες φιλοδοξούν να μας πούν, είναι άλλο ζήτημα το πόσο καθένας από εμάς κρίνει ότι το πετυχαίνουν ή ποιες το πετυχαίνουν ή αν το πετυχαίνουν, αλλά οι πολιτικές ιδεολογίες φιλοδοξούν να μας πούν τι πρέπει να γίνει στην κοινωνία την οποία ζούμε και πώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, η πολιτική ιδεολογία είναι ένας συνδυασμός πολιτικού προγράμματος από τη μια μεριά, δηλαδή το τι πρέπει να γίνει, και από την άλλη μεριά πολιτικών πρακτικών, δηλαδή πώς πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ιδιαίτερα για την κρατική πολιτική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και βεβαίως με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί. Για να εφαρμόσω λιγάκι τα κριτήρια της πολιτικής επιστήμης που είπαμε πριν, έχει σημασία το τι πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και με ποιες πρακτικές, μόνο για το κράτος? Σαφώς και όχι. Με βάση αυτά τα οποία είπαμε πριν, το τι πολιτική θα εφαρμοστεί και με ποιον τρόπο έχει σημασία και για τον υπερεθνικό οργανισμό, που το συνηθέστερο είναι ότι την παρακολουθεί κιόλας, την προσέχει, το τι ακριβώς είναι να γίνει, και βεβαίως έχει μεγάλη σημασία και για την κοινωνία των πολιτών. Διότι το τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει, γύρω δηλαδή από τα ζητήματα αυτά, η κοινωνία ήδη τοποθετείται και τοποθετείται βεβαίως στην εκλογική διαδικασία στην οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε και να πούμε τι από αυτά επιλέγουμε. Άρα λοιπόν η πολιτική ιδεολογία είναι μία σύμφυτη, θα έλεγα, έννοια αξεχώριστη με το πολιτικό φαινόμενο και βεβαίως επιδρά με το δικό της τρόπο και στο κρατικό φαινόμενο. Εδώ να πούμε το εξής, και το έχετε και στις σημειώσεις, θα το δείτε κιόλας. Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των πολιτικών ιδεολογιών, θα δείτε ότι στην αρχή της ενότητας έχουμε μία μικρή παράγραφο η οποία αναφέρεται στο τι είναι καπιταλισμός. Αυτό γιατί. Εδώ προσέξτε, επειδή σε όλη αυτή την πολύχρονη παρουσία μου στα μαθήματα για τον διαγωνισμό αυτό, έχει τύχει και κάποιοι υποψήφοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν είχαν κάποια επαφή με την πολιτική θεωρία στο παρελθόν ή από τις προθύστερες σπουδές τους, πολλές φορές μου ανέφεραν ότι ο καπιταλισμός είναι η πρώτη πολιτική ιδεολογία την οποία παρουσιάζουμε εδώ. Θέλει μια προσοχή. Προσέξτε. Ο καπιταλισμός δεν είναι μία πολιτική ιδεολογία. Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό σύστημα με το οποίο οι άνθρωποι οργανώνουν το τι θα παράγουν και πώς θα το παράγουν και βεβαίως πώς θα το διανέμουν. Και με βάση αυτό, με ποια πολιτική εξουσία θα πορεύονται. Άρα λοιπόν ένα κοινωνικό-οικονομικό σύστημα δεν αποτελεί μία ιδεολογία. Ακριβώς πάνω στην αντιμετώπιση του καπιταλισμού ως οικονομικού κοινωνικού συστήματος
τοποθετούνται όλες οι πολιτικές ιδεολογίες, είτε είναι υπέρ του, είτε είναι κατά του. Είτε είναι απόλυτα απορριπτικές, είτε είναι απόλυτα θετικές, είτε επιχειρούν να συνδυάσουν στοιχεία και μιας περισσότερο κρατικής διαχείρισης της κοινωνίας, είτε της συμμετοχής της αγοράς. Άρα λοιπόν, εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, για να μην το μπερδέψουμε, μιλάμε για ένα οικονομικό κοινωνικό σύστημα που πάνω σε αυτό αναπτύσσονται όλες, μα όλες, οι πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες επιχειρούν στον α ή το β βαθμό να παρέχουν μια απάντηση πάνω στα πλέκοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Προφανώς και εννοείται ότι εδώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τον Adam Smith, τον κλασικό, θα λέγαμε, εκφραστή του κλασικού φιλελευθερισμού, που άλλωστε είναι και στα θεμέλια της εμφάνισης του καπιταλισμού. Και θα ήθελα εδώ να πω το εξής, και με αυτό να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα, ότι χρειάζεται από τη μεριά μας να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Προσέξτε να δείτε, θα μπορούσε να με ρωτήσει κανείς, είναι αναγκαίο να ξέρουμε οπωσδήποτε τα βασικά σημεία κάποιων πολιτικών ιδεολογιών? Είναι και αναγκαίο και θα δείτε ότι είναι και εξαιρετικά βοηθητικό. Εξαιρετικά βοηθητικό στην ανάπτυξη των θεμάτων. Διότι, όπως θα δούμε στη δεύτερη συνάντησή μας, στην επόμενη, όπου εκεί, με βάση αυτά που θα πούμε σήμερα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μία πρώτη ανάπτυξη θέματος, τη μεθοδολογία του θέματος, θα δείτε ότι η γνώση από τη μεριά μας των βασικών πολιτικών ιδεολογιών μας βοηθάει πάρα πολύ στην ιστορική αποτύπωση του οποιοδήποτε πολιτικού προβλήματος ζητηθεί. Όπου η ιστορική αποτύπωση, σας λέω από τώρα, ότι στο 99% των περιπτώσεων θα μας χρησιμεύσει στο να διαμορφώσουμε έναν πάρα πολύ καλό πρόλογο στο γραπτό μας. Άρα λοιπόν, η συζήτηση για τις πολιτικές ιδεολογίες δεν είναι από τη μεριά μας πολυτέλεια, θα το δείτε αμέσως και στη δεύτερη ώρα που θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Χρειάζεται μια προσοχή για να μπορούμε να δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποια βασικά στοιχεία και από την οικονομία και κυρίως σε ό,τι αφορά την πολιτική για το κράτος, που αυτά θα δείτε ότι θα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα στο να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτή την πρώτη ώρα, τι έχουμε πει? Έχουμε πει, πρώτον, έχουμε παρουσιάσει βασικά ζητήματα μεθοδολογίας που θα δουλέψουμε εν ώψη του διαγωνισμού, ένα βασικό. Δεύτερο, ότι κρατάμε το βασικό κριτήριο που προκύπτει από τον ορισμό της πολιτικής επιστήμης για το πώς θα αντιμετωπίζουμε ένα θέμα, δηλαδή την πολιτική που ασκεί και το κράτος και η κοινωνία και ο υπερεθνικός οργανισμός. Δώσαμε κάποια πρώτα στοιχεία ορισμού του κράτους, γιατί θα τα δούμε και ανεπτυγμένα και παρακάτω, και ήδη κάναμε μια μικρή εισαγωγή στο τι είναι οι πολιτικές ιδεολογίες και ποια θα είναι η χρησιμότητά τους. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε για 10 λεπτά για περίπου ένα μικρό διάλειμμα, για να ξεκουραστείτε. Τι θα ήθελα σε αυτό το χρονικό διάστημα? Εάν υπάρχουν κάποιες πρώτες απορίες, είτε για τα ζητήματα που αναπτύξαμε σε σχέση με την ύλη μέχρι τώρα, τα πρώτα μας αυτά στοιχεία, είτε αν υπάρχουν κάποια ερωτήματα σε σχέση με την μεθοδολογία του διαγωνισμού. Σας αφήνω λοιπόν να ξεκουραστείτε λίγο και επανερχόμαστε σε 10 λεπτά να συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα μας. Να είστε καλά.